Ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης επισκέφθηκε τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Χρήστο Ηλιάδη προκειμένου να συζητήσουν θέματα τουριστικού χαρακτήρα. Ναι, σήμερα έχω τη χαρά να έχω στο γραφείο μου τον καινούργιο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Συζητήσαμε μία ώρα περίπου όλα τα θέματα που απασχολούν τον τουρισμό τον Οργανισμό Λιμένους και έχουν να κάνουν φυσικά ε, σχέση με τον τουρισμό, ε, πολλά και διάφορα θέματα και για το λιμάνι της Καβάλας αλλά και για τα λιμάνια της Νέας περάμπο και της Κεραμποτή. Ε, Ήταν μια συζήτηση η οποία έπρεπε να γίνει, μου προτάθηκε από τον κύριο Αντωνιάδη και φυσικά δέχτηκα με χαρά. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Καβάλα, στόχος τους είναι η καλύτερη συνεργασία προς όφελος όλων των λιμένων και της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι να έχουμε μία άψογη συνεργασία προς όφελος όλων των λιμένων και της τοπικής κοινωνίας. Ε, είπαμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δεν μιλήσαμε έτσι μόνο τα τυπικά. Ευελπιστώ ότι η συνεργασία θα είναι άψογη. Είχαμε και πριν καλή συνεργασία. Ο κ. Αντουνιάδης ήταν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ε, θεωρώ δεδομένο ότι η συνεργασία θα είναι πάρα πολύ καλή στο μέλλον και σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία μιλήσαμε. Ο Κώστα Αντωνιάδη τόνισε τον σημαντικό ρόλο του Οργανισμού Λιμένος Καβάλα τόσο στην αύξηση του τουρισμού, όσο και στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν τη περιφέρεια. Στη συνέχεια των επισκέψεών μου σε θεσμικού φορεί τη περιοχή μα, σήμερα είχα την χαρά να συναντήσω τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος, τον κύριο Χρήστο Ηλιάδη, με τον οποίο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ευελπιστώ ότι και στο μέλλον θα έχουμε μια άψογη και αγαστή συνεργασία γιατί θεωρώ ότι ο οργανισμό Λιμένο Καβάλα θα συμβάλλει και αυτό από το δικό του μετερίζει στην αύξηση τη τουριστική προβολή τη περιφέρειά μα, καθώ επίση και στην επιμήγηση τη τουριστική σεζόν. Από εκεί και πέρα ενημερώθηκα για, τα, για τους σχεδιασμούς που υπάρχουν στο μέλλον γιατί και τις δυνατότητες που έχει τα λιμάνια της περιοχής μας, δηλαδή το, λιμάνι, το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας αλλά και της Κεραμωτής και της Νέας Περάμου. Ενημερώθηκα επίσης για το σημαντικό έργο που έχει ήδη πράξει μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Ελλημένος Καβάλας που αφορά την ευελτίωση των υποδομών καθώς επίσης και την αύξηση της κουραζιέρας στην περιοχή μας γιατί ήταν ένα στίχημα το οποίο ξεκίνησε από τον Οργανισμό Ελλημένος Καβάλας και μέχρι σήμερα το έχουμε πετύχει. Από εκεί πέρα φυσικά θα σχεδιάσουμε και τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν και στον, εδώ στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της ΕΚΑΒΑΛΑΣ και οπουδήποτε αλλού προσώπους φυσικά της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να έχουμε μια συνεχή και εργαστή, όπως είπαμε, συνεργασία. Το οφείλουμε στην τοπική κοινωνία και στους ανθρώπους οι οποίοι μας εξέλεξαν για να... και μας εμπιστεύχαν σε αυτή τη θέση.